Αλλάζουμε λίγο κλίμα και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε και θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια που έχει να κάνει και με τον υγρό στίβο και με την προσπάθεια που γίνεται. Με στόχο η ανδρική ομάδα Πόλο του Άρη να ανέβει στην Β' Εθνική και θα προσπαθήσουμε έτσι να πάρουμε μια εικόνα για το τι έχουμε μπροστά μας, συνομιλώντας με τον κύριο Τσολακούδη, ο οποίος είναι team manager της ομάδας και παλέμαχος φυσικά πολίστας του Άρη. Κύριε Τσολακούδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Είστε καλά? Μια χαρά εσείς. Ετοιμάζεστε, νομίζω, ο υγρός στίβος το καλοκαίρι ζει τις καλύτερες του στιγμές, εντάξει. Παραδοσιακά. Παραδοσιακά. Και τώρα είστε στο φόρτε σας, τώρα έχετε πολλές υποχρεώσεις και γενικότερα προσπαθείτε να επανακινήσετε γενικά το υγρό στοιχείο στον Άρη και το ανδρικό πόλο ειδικότερα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει την προσπάθειά του το ανδρικό πόλο για την τελική φάση του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Η αιχμή του δόρατος του συλλόγου, γιατί καλές είναι οι ακαδημίες, καλά είναι τα φυτώρια, το γυναικείο, αλλά η αιχμή του δόρατος ήταν πάντα το αντρικό και είναι και τώρα, ας πούμε, σε αυτήν την, όπως είπατε, την επανεκκίνηση, την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο. Το τμήμα ήταν σε μια πολύ άσχημη κατάσταση πριν από ένα χρόνο σχεδόν, όταν το ανέλαβε ο κ. Καραγιάννης, ο οποίος, χωρίς να θέλω ούτε να ευλογήσω κανένα στα γένια, ούτε να να πλέξω το εγκόμιο, ας το πούμε έτσι, αν δεν ήταν αυτός που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια, νομίζω ότι δεν θα ήταν κανένας αυτή τη στιγμή εδώ πέρα να μιλάει. Παρέλαβε ένα δελτίο πριν από ένα χρόνο μόνο, προσπάθησε να φτάσει αυτή τη στιγμή να έχει ο προπονητής μας, ο Αργύρης ο Παυλίδης, έναν ευχάριστο πονοκέφαλο, ποια παιδιά εισάξια να αφήσει εκτός 15άδος. Ναι. Ξεκινάει σήμερα η προσπάθεια αυτή, όπως είχαμε ξεκινήσει και εμείς πριν από 75-76 πιτσιρικάδες από τη ΓΑΜΑ Εθνική να ανεβούμε και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε κάποια στιγμή σαν αντρικό. Ξεκινάει σήμερα αυτή η προσπάθεια και ελπίζουμε να πάμε όσο πιο καλά γίνεται. Ναι. Σήμερα ο Άρης παίζει στις 7.30, αν δεν κάνω λάθος, με τον Εθνικό Αλεξανδρόπουλος, έτσι δεν είναι? Με τον Εθνικό Αλεξανδρόπουλος, ναι. Έχει 4 παιχνίδια, έχει 5 παιχνίδια σύνολο δηλαδή, αύριο άλλα 2 και την Κυριακή άλλα 2. Πιστεύουμε ότι θα πάρουμε τη θέση που θα μας πάει στην επόμενη φάση, όπου θα διεκδικήσουμε την άνοδο που είναι πάλι στο τέλος Ιουλίου. Για να γίνει σωστή, εκκίνηση του τμήματος, γιατί από πίσω γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στις ακαδημίες, στα φυτώρια. Για πρώτη φορά κατεβάσαμε προ-μίνι, κάναμε κάποια ταξίδια εκτός Θεσσαλονίκης, τα παιδιά είδανε πως παίζουν και το πόλο και σε άλλες πόλεις. Ξεκινάει δηλαδή μια σωστή, πιστεύω, προσπάθεια με τη βοήθεια του Συλλόγου, με τη βοήθεια του κ. Καραγιάννη, με τη βοήθεια του Συλλόγου Παλεμάχων. Να τονίσω ότι έχουμε συστήσει παλιοί παίκτες του Πόλο, του Άρη, με πρόεδρο τον Κώστα το Μέμο, τον πιο παλιό μας αρχηγό, δηλαδή εγώ ήμουν πιτσιρικάς, τον είχα αρχηγό, όχι ότι έχουμε μεγάλη διαφορά στην ηλικία. Προσπαθούμε ένα τρίπτυχο, διοίκηση, προπονητής και τα παιδιά από κάτω, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ξανά, να πάει το τμήμα εκεί που ήταν τη δεκαετία του 90 και είχε πάντοτε μια παρουσία όλα τα χρόνια, ας πούμε, εκτός από πριν από 2 χρόνια που διαλύθηκε εντελώς. Ναι. Εφόσον περάσει η ομάδα στην τελική φάση που θα διεξαχθεί στα τέλη Ιουλίου, όπως μας είπατε, ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσει τότε, που θα προκύψουν από άλλο όμιλο? Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 5 όμιλοι. Είναι λίγο θολό το τοπίο στη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί είναι, φανταστείτε ότι όταν υπάρχουν προβλήματα μετακινήσεων στην Α1 κατηγορία και κάποιες ομάδες διαλέγουν κάποια παιχνίδια, γιατί έχεις ένα παιχνίδι δικαίωμα να μην πας μετά το δεύτερο που βάλεις από το πρωτάθλημα, ναι, και λόγω οικονομικών, ναι, δυσχεριών, ας πούμε, ακόμα και στην Α1 βλέπουμε φαινόμενα ότι μερικές ομάδες διαλέγουν να μην πάνε στοιχείο, ας πούμε, γιατί είναι πολύ ακριβό για να... Τέτοια, καταλαβαίνετε ότι και εδώ είναι λίγο θολό το τοπίο. Μπορεί κάποιες ομάδες να μην κατέβουν τελευταία στιγμή. Ήδη είχαμε κάποιες απώλειες, ξεκινήσαν 25 οι ομάδες, τώρα μου φαίνεται είναι 22, έχουν δηλώσει ήδη ότι δεν θα κατέβουν. Θα προκύψουν 2 ομάδες από κάθε όμιλο, στον ένα θα είμαστε εμείς σίγουρα. Θα γίνουν 10 ομάδες, θα γίνουν πάλι 2 όμιλοι από 5 και οι 2 πρώτοι από κάθε όμιλο μετά στη δεύτερη φάση θα ανεβούν κατηγορία.
και ελπίζουμε μετά θα γίνει μια κατάταξη απλώς οι τέσσερις που θα έχουν ανέβει ήδη, απλά για να δουν ποιος θα χρηστεί πρωταθλητής, δεύτερος, τρίτος και τέταρτος, ας πούμε. Μικρή σημασία έχει, αλλά εμείς θέλουμε να, στο τέλος αυτής της διαδρομής να μας βρει να πανηγυρίσουμε εντός εισαγωγικών, γιατί ο Άρης δεν είναι για να πανηγυρίζει, ας το πούμε έτσι, μια άνοδο στην Β' Εθνική ή μια πρώτη θέση στη Γ' Εθνική. Να έχει τελειώσει δηλαδή αυτό το που έχουμε βάλει στόχο φέτος με τον πιο αίσιο τρόπο. Ναι. Όντως, ο Άρης είναι για πιο ψηλά. Φυσικά δεν είναι για να μιλάμε για Β' Εθνικές και ο Άρης πρέπει να πάει στην ανώτερη κατηγορία κάποια στιγμή. Αυτός είναι ο στόχος, φαντάζομαι, ο απότερος αυτής της προσπάθειας. Έχουν γίνει από ό,τι πληροφορηθήκαμε και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Δηλαδή, ενισχύθηκε η ομάδα με την παρουσία κάποιων καλών παικτών για να κυνηγήσει αυτό το στόχο. Η ομάδα ενισχύθηκε. Ναι, είναι παίκτες. Έχουμε πάρει και από την Κύπρο ένα παίκτη, τον οποίο μας τον πρότεινε. Και είναι αυτό που σας είπα, το τρίπτυχο του παίκτες παλιό, προπονητής και σύλλογος βετεράνων. Ο παλιός μας, ο παλιός μας συμπαίκτης και παλιός αθλητής του συλλόγου, ο Τάσος Τσικάρης, ο οποίος είναι και πάει πολύ καλά σαν προπονητής στην Κύπρο, μας πρότεινε έναν παίκτη, ο οποίος ήρθε. Μπήκαμε σε μια διαδικασία να φέρουμε ένα παίκτη από τόσο μακριά. Έχουμε παιδιά που μένουν εκτός Θεσσαλονίκης, τα οποία και αυτά τα φέραμε. Για να γίνει όσο το δυνατόν, να σιγουρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και αυτή τη στιγμή, αυτό που σας είπα πριν, ο προπονητής έχει έναν ευχάριστο πονοκέφαλο να σκεφτεί ποιον θα αφήσει έξω. Είναι το, νομίζω, το καλύτερο. Έχει 14-15 εισάξια παιδιά για να πάει αυτή η προσπάθεια εκεί που πρέπει να πάει. Για τον κόσμο που ενδεχομένως θέλει να παρακολουθήσει και να ενισχύσει φυσικά την προσπάθεια της αντρικής μας ομάδας, να πούμε ότι όλα τα μάτια γίνονται στο Ποσειδόνιο, έτσι είναι. Στο Ποσειδόνιο γίνονται. Υπάρχει και το Άρης Water Polo στο site μας, η σελίδα μας στο Facebook, όπου έχουμε ανερτημένο το πρόγραμμα και το Πρεσάρις το έχει κάνει και εσείς ίσως το έχετε, δεν το έχω πρόκειτο μπροστά μου να σας το πω. Παίζουμε πάντως 5 παιχνίδια μέσα σε 2,5 μέρες. Από σήμερα το απόγευμα, αύριο το πρωί απόγευμα και την Κυριακή πρωί απόγευμα. Για να περάσει, θέλουμε φυσικά τον κόσμο του Άρη πάντοτε να είναι στην κερκίδα με τον τρόπο που ξέρει, χωρίς παρατράγωδα που ξέρουμε από άλλες ομάδες. Εμείς θέλουμε να έρθουν, να ακούσουμε τη φωνή τους, να χαρούν, να δουν και τα παιδιά ότι όντως υπάρχει από πίσω ο κόσμος που τον ξέρουμε όλοι, για να βοηθήσει στην προσπάθεια που κάνουμε για την άνοδο στην κατηγορία την επόμενη. Εσείς έχετε και ένα λόγο παραπάνω, νομίζω, κύριε Τσαλακού, να πονάτε αυτή την προσπάθεια και να παλεύετε για το καλύτερο δυνατό, γιατί είστε από τους πρώτους αθλητές όταν έγινε η επανασύσταση του τμήματος το 1974, αν δεν κάνω λάθος, από τους πρώτους αθλητές της ομάδας τότε. Και το έχετε ζήσει δηλαδή από την καλή και από την ανάποδη, το τμήμα και το υγρό στοιχείο στον Άρη. Στην ουσία ήμουν ο πρώτος. Μαζί με τον Μπάρη το δεξί, ο οποίος είναι και αυτός, απλά έχουμε υπογράψει, ας το πούμε έτσι, την ίδια μέρα, απλά είναι καμιά 15-20 στον αύξοντα αριθμό πιο μετά από μένα. Εμένα ο πατέρας μου είναι ο Νίκος Τσολακούδης, παλιός ποδοσφαιριστής και του Άρη, και ο θείος μου είναι ο Αλέκος Αλεξιάδης. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Οπότε από μωρό παιδί δεν ήταν να πάω κάπου αλλού, ήταν να πάω στον Άρη, δεν ήθελα πολύ το ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι. Με πήρε ο θείος μου τότε και μαζί με έναν άλλον θείο μου, ο οποίος ήταν και αυτός ο Παναγιώτης ο Βραχνός, ήταν τότε έφορος στο γήπεδο του Χαριλάου. Και μου λένε, θα πας στο κολυμπητικό γιατί αρχίζει από αύριο και δεν έχουμε παιδιά και πρέπει να πας να ξεκινήσεις να κάνουμε μπούγιο, να το πούμε έτσι. Αφού δεν θες ποδόσφαιρο, πήγαινε εκεί. Και αυτό έγινε μιλάμε 42 χρόνια μετά, λέμε αυτή την ιστορία, ας πούμε. Μπήκα μέσα και δεν βγήκα ποτέ. Μάλιστα. Και γενικότερα γίνεται μια προσπάθεια και στην κολύμβηση, έτσι είναι. Δεν είναι μόνο το water polo, αλλά και η κολύμβηση, η οποία προσπαθεί να κάνει πεδομάζωμα και μια προσπάθεια να επανασυσταθεί και εκεί και να αρχίσει να βγάζει και πάλι αθλητές με πρωταγωνιστικό ρόλο στους αγώνες. Γενικώς ο Σύλλογος τα περασμένα χρόνια, από ό,τι ξέρετε, έπαθε ένα ηλεκτροσόκ, ας πούμε, και πολλά τμήματα παραδοσιακά με επιτυχίες και με αθλητές μεγάλους παγκοσμίου επίπεδου, όπως ο Άρης ο Γρηγοριάδης κτλ., σχεδόν διαλυθήκαν, ας πούμε. Ξαναβρεθήκαν ευτυχώς άνθρωποι, και από ό,τι διαβάζω, σε όλα τα τμήματα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ή ήταν οι παλιοί
αθλητές ή ήταν, ξέρω εγώ, είχαν κάποια εμπλοκή στο παρελθόν. Και από την αγάπη τους και μόνο, γιατί μόνο αυτό μας έχει μείνει πλέον. Δηλαδή, αν δεν έχεις αγάπη για αυτό που κάνεις, αυτό ήταν ειδικά στο δικό μας το τμήμα, αυτό ήταν αυτό που μας έφτασε στο μηδέν, έτσι. Ότι υπήρξαν οι τύχες του τμήματος, ήταν σε άτομα τα οποία δεν είχαν κανένα παρελθόν και όπως φάνηκε δεν είχαν και κανένα απολύτως μέλλον πέραν των παιδιών τους ή κάποιο άλλου συγκυριακού, ας πούμε, ενασχόλησης με το τμήμα. Βλέπω τώρα ότι υπάρχουν παντού άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν τις εξελίξεις. Υπάρχει μια διοίκηση η οποία δίνει το ελεύθερο σε όσους θέλουν να δουλέψουν, να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν χωρίς να παρεμβαίνει, χωρίς να έχει καμιά κακή επιρροή όπως υπήρχαν παλαιότερα στα τμήματα. Και νομίζω ότι κάπως έτσι θα λειτουργήσουν όλα, όπως και η κολύμβηση πάει πολύ καλά, διαβάζω και βλέπω τα αποτελέσματα, βλέπουμε και με τα παιδιά στο Κλεάνης Βικελίδης κάθε μέρα, γιατί εκεί είναι το φυτώριο μας, εκεί είναι οι ακαδημίες μας και βλέπουμε παράλληλα και τις ακαδημίες της κολύμβησης. Προσπαθούν και εκείνοι από το δικό τους, με το δικό τους τρόπο και από το δικό τους μετερίζει να προσπαθήσουν να πάνε το σύλλογο όσο πιο ψηλά γίνεται, εκεί που ήταν τα περασμένα χρόνια, ας πούμε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην προσπάθεια και να είμαστε εδώ τελειολίου να συζητάμε πλέον για την τελική φάση και την τελική προσπάθεια της ανόδου στη Β' Εθνική για το Ανδρικό Πόλο του Άρη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσολακούδη. Να το ευχηθούμε. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας.